περνάει ρε φίλε αυτό το τρόλ και κάνει τόσο σώματα. Θα περάσουμε και από το Γεφυρώνη. Λες θα είναι και το viewpoint, μπορεί. Εδώ μάγκες είδα τι κολλήματα έκανε τώρα. Φοβήθηκα. Πού είναι το viewpoint ρε αδερφέ. Παρακάτω πρέπει να είναι. Δεν τα πιάνω αυτά τα γαλλικά. Κοίτα να δεις τώρα, κοίτα να δεις τι μπέρδεμα μας κάνει. Κάτσε να πάμε από εδώ όμως, να δούμε το viewpoint. Εδώ πέρα πρέπει να το έχει. Θα μας βγάλει πάλι πάνω, θα μας βγάλει, ναι. Για να δούμε ρε φίλε, το γεφυρώνει αυτό το τρελό εδώ τι είναι. Πολύ ωραίο μοντέλο ε. Γέφυρα σε ζουρνέ. Έτσι πες ρε μεγάλε. Ε, ομορφιά, κοίτα. Από πότε είναι αυτή ρε φίλε. Φαίνεται πάρα πολύ παλιά. Για 10, 11, 12 θόλους έχει. Μπράβο στον αρχιτέκτονα από την έφτιαξε. Έχουν και χώρο εδώ για να ξεκουραστείς, να την πάρεις μάτι, να πιεις τον καφέ σου. Να καθίσει το παγκάκι το ξύλινο εδώ στην εξοχή. Δίπλα στα βουνά. Πολύ ωραίο πέρασμα. Την πήρα μια φωτό πριν πάνω από το λόφο. Την πάρουμε και μια από εδώ όμως. Ένα κοντινό. Μπράβο. Πολύ ωραία φωτό βγήκε.
Και βοηθάει και πάρα πολύ στο photo studio αυτό που μας είχαν δώσει στις προηγούμενες εκδόσεις, που αλλάζει την ώρα, το skybox, τα πάντα αυτά. Τα γεφυρώνια εδώ τα σπάνε. Λοιπόν, εδώ μάγκες είμαστε στον Νία 116, αν δεν κάνω λάθος. Παράδρομος επαρχιακός. Θα μας βγάλει στα περίχωρα του Περπινάν για να κατηφορήσουμε νότια για Λαχονκέρα. Με τις λιμνούλες μας εδώ. Μπράβο. Πολύ ραντάρ παίζει εδώ ρε φίλε. Ε, αστυνομία του σταμάτησε. Ναι, φιλαράκι. Α, είπατε Μαρία. Εγώ νόμιζα του σταμάτησε για κλίση. Μπερδεύτηκε του σασμάτωρα, γιατί ξαναδείς. Πάτησα φρένο εκεί για την αστυνομία και δεν έριξε ταχύτητα. Πρώτο φιλαράκι που λέγαμε για το Δουβλίνο μου έστειλε σήμερα ένα βιντεάκι στο Face, εκεί που είπα στη γέφυρα. Στην αρχή μπερδεύτηκα ρε φίλε. Λέω μια χαρά τον πάει ρε τον μπάγκα σε 60 FPS, εμένα τι με παίζει έτσι. Μου λέει είσαι τρελός ρε, το έδεις καλά το βίντεο. Τα 60 FPS λέει στα 25 με πάει. Τι έγινε ρε φίλε, και το τρένο ελευθέρασε, έχει. Πάλι και τις φλωρέντες του Τζέζικατ, πανηγύρι γίνεται. Αυτά τα είχα κατεβάσει στους ήχους. Ωραία καρότσα. Και τυρνάκι με πράσινο το φορτηγό. Πολύ ωραίος χρωματικός σχεδιασμός φίλε. Για άλλη ένα θερμοκηπιάκι εδώ στα περίχωρα του Περπινάν. Μπράβο. Εμείς θα πάμε παράδρομο, να το πούμε έτσι, μέχρι τη Λαχονκέρα και μετά θα ανέβουμε πάνω αυτοκινητόδρομο. Ω, εδώ φιλαράκι, αυτά τα στενά τα γουστάρω πολύ. Με ρεμούρκα πίσω. Να δεις τα λάνια εδώ στο Περπινάν. Απ' τη μία ελές, απ' την άλλη αμπέλι.
Αγροτική φάση το κόβω εδώ. Σταθμό για τρένα εδώ, εμπορικά και ιστορίες. Ωραίες λεπτομέρειες. Μάγκες, ρολάρι, πάρα πολύ ωραία. Σου άρεσε να το οδηγείς. Εκτός από όπιστε. Να το δοκιμάσεις μπορείς, αλλά... Εδώ, διασταυρώσεις, roundabout, ανηφοριές, κατηφοριές. Θα πάει περίφημα. Λαχονκέρα είπαμε, μας τη δώσανε τώρα, αλλά στο χάρτη που κοιτάζω, δεν είναι πόλη ρε φίλε. Σαν track stop τεράστιο είναι. Εδώ αυτοκινητόδρομο, από αυτόν τον αυτοκινητόδρομο θα γυρίσουμε μετά. Ωραίο σκηνικό. Με τα στενά δρομάκια, ωραία. Δε με έξι σύνορα. Ναι. Λαχονκέρα έχει μια εταιρεία τελικά. Μια εταιρεία, δύο τεράστια track stop και ένα πιο μικρό βιτζινάδικο και για ξεκούραση.
Κάλι φλάς γιατί που ξέρεις καμιά φορά βίλε. Αυτή εδώ η εταιρεία δεξιά είναι. Σέστα. Τι φορτία να παίρνεις από εδώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να πάρω από αυτή. Εμείς εδώ ήρθαμε για να δούμε αυτά τα δύο τα τράξη στο παιδό τα μεγάλα κάτω. Πριν φτάσουμε στα τράξη του όπου αρχίζει το φριζάρισμα. Μπορούμε να ανέβουμε και εδώ απάνω, φίλε. Δεν είναι ρε φιλαράκι, βάλανε πολύ πράγμα. Αυτό μερικές φορές βγαίνω εξωτερική κάμερα, γιατί όταν αρχίζει και φριζάρει και βγαίνει στην έξω την κάμερα, δεν έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες κτλ. Κτλ. Ξεκολλάει. Έχουν πολύ πράγμα. Και δεν έχει και πολλά φορτηγά αυτοκίνητα παραγαρισμένα, ξέρεις, να το βαραίνει για άλλο το παιχνίδι. Τώρα περνάμε απέναντι στο άλλο το track stop και ανεβαίνουμε απάνω αυτοκινητόδρομο. Πολύ σωστός. Πού πάμε, ούτε εγώ ξέρω τώρα. Καντίνης εδώ έξω, ωραίο σκηνικό, ε! Είκοσι FPS τώρα, κοίτα να δεις που θα ξεκουλήσει. Μόλις θα φύγουμε από εδώ και θα ανέβουμε πάνω στο αυτοκινητόδρομο. Οπ, τώρα ξεκούλησε. Που άρε φίλε, δίνει πόνο φίλε, δίνει πόνο το... Δίνουν πόνο οι προμοντάδες. Έτσι. Λοιπόν... Να η λαχονκερά, όντως μία εταιρεία έχει. Μία εταιρεία και αυτά εδώ. Σωστός. Τώρα πάμε για Περπινάν. Να δούμε στο Περπινάν μέσα τι έχουμε εδώ. Λες, μπα δεν πιστεύω. Αλλά έχει δύο ερωτηματικά. Να έχει δύο γραφεία έβρεση εργασίας σε μια πόλη. Μπα. Το ένα πρέπει να είναι αντιπροσωπεία. Κάτσε θα πάμε μια free κάμερα. Και μετά να πάμε για... Είπαμε θα δούμε και το... Port Vantra.
έχει κίνηση εδώ, ε. Κίνηση και ψηλό ανηφορίτσα. Πάλι Γαλλία. 15 φορές έχουμε πει Γαλλία, Ισπανία σήμερα, ρε φίλε. Α, εδώ είναι το γεφυρώνει, ναι. Βλέπεις τον οδηγό από κάτω, τον μπαγκάκι. Εδώ απάνω στη γέφυρα είναι τα σύνορα. Κατηφορίτσα, αυτόματος στα 90 χιλιόμετρα. Άσε που πάει για κατουστάρα τώρα εδώ. Και πάμε καρφί για Ισπανία, για Γαλλία γελάω. Ούτε ηλεκτρόφερα να πιάνουν, ούτε τίποτα τώρα. Ανοίξτε χώρο μάγκες. Και έλεγα, ρε φίλε. Έλεγα ο Ατζαμίς, θα μας την πέσει, θα μας την πέσει. Ο Ντένις με το ρενό του. Μας το έδωσε το ζούτ. Ήρθα κι εγώ από εδώ που έχει κίνηση, ρε φίλε. Είδα τους συναδέρφους και λέω κάτσα να πάω κι εγώ. Πολύ ψαχτήρι παίζει εδώ. Τα παρά 20 ώρα πάλι, ρε φίλε, πάλι δεν μας παίρνει με τιμία. Πάλι θα χρειαστούμε ύπνο. Α, δεν μου τα λέγαλα. Είδες μόλις μπαίνεις Γαλλία. Διόδια, 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 παντού διόδια. Βάλουμε καμιά ωρίτσα ακόμα μέχρι να ανοιχτώσει.
Εφεύρεση εργασία είναι αυτό. Ωραία, φίλε, και free camera έχει πάει στα 15 FPS τώρα. Εδώ αντιπροσωπεία Volvo. Μπράβο, άρα και είμαστε κουμπλέ. Δεν είναι viewpoint δηλαδή. Κανένα από αυτά. Περπινάνε εδώ φιλαράκι. Πολύ πράγμα έχουν βάλει. Πολύ πράγμα. Όμορφο πράγμα και πολύ βαρύ. Κέντρο πάμε εμείς. Μπορεί ναι να το διασχίσουμε από το κέντρο του Περπινάν για να μας βγάλει, για να κατέβουμε απέναντι. Το κέντρο του Περπινάν, φίλε, φορτωμένο με χέλη. Ποιο να το πεις και σε ποιο να το πιστέψει. Και ποιος θα το πιστέψει. Έχει για ξεκούραση στο... Ωραία, φίλε, δεν έχει. Στο Port Vandr. Άρα θα πάμε με free camera μετά να την πέσουμε για ύπνο. Πότε την πέσουμε? Εδώ πέρα στο συνεργείο θα την πέσουμε. Δεν έχει, ρε φίλε, μια εταιρεία έχει εδώ μόνο.
κάγκελο, φίλε, γίνεται εδώ. Και αυτό ωραίο πέρασμα εδώ, αυτή η γέφυρα, κάπου την είδα σε φωτό. Όταν φορτώνει ο χάρτης των προμότς, που μας δείχνουν είδες στις φωτογραφίες, την είχαν σε μια φωτό αυτή, αυτό το πέρασμα εδώ. Μείω με θέα. Πού ρε φίλε. Πώς θα πάμε τώρα εκεί. Δεν του πιάνω τον ποιητή τώρα. Και να δούμε την εταιρεία. Και θα δούμε ότι μπορεί να μας το πάρει από εκεί. Τώρα εδώ που έβγαλε τη φωτό πάνω στη γέφυρα, βγήκα εντελώς από το παιχνίδι. Είδες, μόλις πήγαμε να περάσουμε τη γέφυρα και γινόταν πανηγύρι. Κόλλαγε πολύ. Βγήκα από το παιχνίδι, ξαναμπήκα. Τώρα όλο καλά. Σαν να μπουκώνει, ρε φίλε, το παιχνίδι. Και μετά σαν να κάνει reset και να παίζει κομπλέ. Μία από τις ρυθμίσεις εκεί που έχω στο Steam είναι αυτό το Unlimited Log. Αλλά δεν πιστεύω τώρα να γεμίζει ο φάκελος από το λόγο και να ζορίζει το παιχνίδι. Εδώ τι είναι, ρε μάγκες, είναι λιμάνι αυτό τελικά εδώ ή όχι? Πορ Βάντρα. Δεν και ξέρω ούτε και μπορώ να καταλάβω τι είναι τώρα. Φλαράκι, λιμάνι, φάρι εδώ. Και μιας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, θα μας τα πει όλα το viewpoint. Έτσι. Απλά πραγματάκια. Έχει πράγμα και εδώ, ε. Γιατί, ρε φίλε? Ρε τζαμί. Αυτό είναι της εταιρείας, ρε τζαμί. Το viewpoint που είναι, φίλε. Εδώ αριστερά. Πού θα πάμε να το βρούμε το viewpoint αυτό? Κάτσε να βάλουμε την κάμερα. Ρε τζαμί είναι της εταιρείας. Παίρνεις δουλειές. Του βάλαν τα τσακάλια τώρα. Να του. Εδώ. Άρα και από πού ερχόμαστε? Βγαίνουμε και πάμε δεξιά. Και μετά μου λέτε εσείς δε φταίει προμότσι. Δείτε τώρα τι μαυρίλες κάνουν τα γραφικά.
Είδες φιλαράκι, κρυφός δρόμος είναι. Εδώ μας δείχνει ευθεία, δεξιά μας δείχνει δεν έχει τίποτε. Και τι να δεις μαγκές. Α, κρυφό πέρασμα και έτσι κι αλλιώς. Ήταν να δεις. Εντάξει, σε βοηθάει εδώ να την ψηλέσει, του βγάζει την ειδοποίηση για το viewpoint. Αλλιώς πού το καταλάβεις εδώ πέρα, δεν το καταλάβεις. Τα βάζουν τα viewpoint εκεί, φίλε. Με τι θα πάμε εκεί με σπαρτάκι. Εδώ έχουμε να γυρίσουμε ολόκληρη ρεμούλκα, ρε αδερφέ. Κοίτα να δεις, ρε φίλε. Κάνουμε και ζημιά στην καρότσα. Παρβάντρα. Πόρτ. Του γράφεις του χάρτη όμως. Αυτή θα είναι η προφορά στα γαλλικά. Λιμανάκι. Στο λιμάνι του Βάντρα. Ακούγεται το κύμα. Από physics καλά είμαστε στο νερό. Τα 3D μοντέλα αυτά από τις βάρκες είναι χάλια, φίλε. Από μακριά είναι να τα βλέπεις μόνο. Φορτώνουν, ξεφορτώνουν εδώ στα καράβια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς στο νου μας πήγε 9 η ώρα μεγάλα. Πού είπαμε θα πάμε, στο Περπινάν εδώ στο... Έστω. Να μην γυρίσουμε πάλι πίσω αφού το έχουμε δει. Το συνεργείο εκεί και στο Βιτζενάδικο. Κατά τις 6 ώρα θα μας σηκώσει, 6 ώρα, ναι. Πω, έχει βγάλει και τον ομίχλη του τώρα εδώ. Είναι όλα τα λεφτά εδώ τώρα. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Φτάνουμε στην τελική ευθεία. Όχι, φίλε, έχουμε ακόμα τον αραμπόν. Πολύ ψάρι έχουμε αφήσει, ρε φίλε, εδώ να πούμε στη Γαλλία. Ανεβαίνουμε εδώ. Δεν ήθελα να ανέβουμε εδώ. Να πάμε εδώ παραλιακά να δούμε και τίποτα. Μπαίνουμε ένα αραμπόν. Αυτό εδώ με ανησυχεί. Αυτό εδώ μπορεί να είναι και αυτό εδώ viewpoint. Θα το δούμε και αυτό. Και φεύγουμε καρφί για μόνο μπελέφιλοι. Μας περιμένουν.
330 ευρουλάκια στο σέρβις. Πάρα πολύ ωραία. Σειρώμενο μάνι και ο συνάδελφος εδώ. Έτσι. Τι φιλαράκι έχει εδώ, ε. Πολύ ωραίο το σκηνικό του στο ξημέρωμα του παιχνιδιού. Και οι νεκτίδες. Αυτά είναι τώρα. Γούστα που λέτε. Ωραίο πρασματάκι, ε, εδώ στον παράδρομο. Μπράβο. Εδώ ρε φιλαράκι, κάτσε. Βγαίνουμε θάλασσα εδώ πέρα. Ναι ρε φιλαράκι, τι λες τώρα. Θαλασσίτσα. Είδες όσο φτάνεις στο τέλος ενός τέτοιου μεγάλου δρομολογίου, χαλαρώνεις φίλε. Στην αρχή ήμασταν χαχαχαχού. Τώρα έχει πέσει το κεφάλι πάνω στο τιμόνι και λες πότε θα παραδώσω. Και το Σκάνια χάνει ταχύτητες τώρα προς το τέλος. Εδώ δεξιά είναι το ερωτηματικό, θα μας το βγάλει από εδώ. Να δούμε τι είναι.
πιστεύουν όμως το βγάλει από το φίλο. Μας το βγάλει, δεν μας το βγάλει, όταν πάμε να μπούμε σε πόλη. Ως 5 FPS. Αρχίζει και με τη φιδόνη τώρα πάλι. Να πάμε μία λες, μην κάνουμε καμία βλακία και χάσουμε τίποτα. Εδώ παρακάτω είναι. Γραφείο έβρισης εργασίας. Εντάξει, τουλάχιστον να μας φύγει, ξέρεις. Οχ, οχ, εδώ δε στρίπτω. Από εκεί θα μας πάρει. Μας φύγει η απορία. Γιατί να το χάσεις το viewpoint άμα είναι στη διαδρομή σου. Αμαρτία, φιλαράκι. Αρμπόνε, είπαμε, μας εδώ. Έχει πολύ πράγμα εδώ. Τι έχει εδώ στην Αρμπόνε? Έχει ορυχία, έχει track stop, έχει δύο εταιρείες, streets. Κοντά στη θάλασσα, κοντά στα λιμάνια. Εντάξει, πέρασμα είναι. Είδες, μέχρι να ξημερώσει έχει πολύ διαφορά στις κάμερες εσωτερική με εξωτερική. Το φως εννοώ στις κάμερες. Και ευθεία φιλαράκι. Δεν ανοίξαμε και καμιά δεξαμενή να δούμε τα χέλια πίσω είναι εντάξει ή τα έχουμε κάνει μαντάρα.
Κοιτάω δεξιά-αριστερά, πας και βγάλω μια φωτό. Και θα τρακάρουμε. Ιδιώδιο ρε φίλε. Άνοιξε ρε αδερφέ. Άνοιξε. Χιχι, εκεί μπροστά ήταν κλειστό. Ε, τι τραβάμε ρε φίλε. Μια στροφούλα ακόμα και φτάνουμε Μονπελέ. 9 η ώρα το πρωί, 9.30, 10 η ώρα. Θα τα έχουν τα πράγματα τους. Χάρτες είναι απόλαυση. Απόλαυση με 30 FPS. Ρε σπάσιμο ρε φίλε με αυτή την 1.46.
Ωραία φιλαράκι. Το γύρο, το γύρο της Γαλλίας και της Ισπανίας κάναμε. Από πού φύγαμε? Ξέχασα. Μπαγιόν. Φύγαμε από Μπαγιόν. Εντάξει. Σταθμός και Φρανκ. Όλα αυτά μπήκαν στη 263, τώρα είπαμε. Είδαμε δηλαδή όλες τις πόλεις που μπήκαν στη 263 στη Γαλλία. Εδώ και εδώ. Και όλες όσες μπήκαν στην Ισπανία, εκτός είπαμε από την Κοντρέρας. Άραγε μας έφυγε όλη αυτή η φάση με μέσα πλάχη. Εδώ, εδώ και εδώ. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Κοντά στα 1600 χιλιόμετρα κάναμε στο δρομολόγιο. Είδαμε τα viewpoint μας, όλες τις ομορφιές. Φωτογραφίες να δεις φίλε που βγάλαμε. Εντάξει, το κακό αυτό είπαμε με την απόδοση συνεχίζει. Δεν πιστεύω να είναι από τη δικιά μου τη μεριά, γιατί κι άλλοι μου κάνουν παράπονα με τα σκαλώματα αυτά και τις ιστορίες. Τώρα θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πού θα πάμε μετά? Μας έμεινε τίποτα εδώ μέσα, να πάμε μέσα να το λύλες. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και θα δούμε που θα πάμε. Πόσο φτάσαμε? 40% ρε φιλαράκι. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο. We'll be right back.